Τεστ ξανά και ξανά, κάθε 15 μέρες περίπου, καλούμε τους εκπαιδευτικούς μας πρωτοβάθμιας, αλλά έχουμε απευθύνει και πρόσκληση και στη δευτεροβάθμια να κάνουν το τεστ. Γνωρίζετε ότι τα ειδικά σχολεία μας λειτουργούν. Οι εκπαιδευτικοί εκεί ανά 15 μέρες μπαίνουν σε διαδικασία μοριακών τεστ. Συνεργαζόμαστε με την περιφερειακή ενότητα, τον κύριο Μαλτέζο, με τον ΕΟΔΗ, με την κυρία Νέλα, με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, προκειμένου να οργανώσουμε αυτά τα τεστ για να ανιχνεύσουμε τον ιό. Δυστυχώς υπάρχουν μεταξύ μας ασυμπτωματικά άτομα και όλο αυτό μας βοηθά στο να τα βρούμε, να τα απομονώσουμε και να κρατήσουμε την αργολίδα ασφαλή. Είναι μοριακά τα τεστ. Οπότε αναμένουμε στο ακουστικό μας. Και αύριο, όπως θα σας πει και ο πρόεδρος συλλόγου που είναι εδώ, έχουμε κανονίσει και για την Ερμιονίδα στο ειδικό μας σχολείο και καλέσαμε τους εκπαιδευτικούς μας εκεί να πάνε για μοριακό τεστ. Θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες μέχρι να κλείσουμε για τις γιορτές. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο για τους γονείς, οι οποίοι είναι στο σπίτι και όπως καταλαβαίνετε έχουν ταυτόχρονα και τηλεργασία. Ευελπιστούμε να ανοίξουμε στις 8 Ιανουαρίου. Όμως γνωρίζετε ότι και η Υπουργός περιμένει τις απόψεις των ειδικών. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε και προσπαθούμε οι διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία και με το Υπουργείο και με τους Δήμους να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς τηλεκπαίδευση. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχουν οδηγίες από το Υπουργείο και όποιος γονέας θέλει ενημερώνεται από το Διευθυντή και από εμάς, από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Εύχομαι καλές γιορτές, εύχομαι η αργολίδα μας να παραμείνει ασφαλής προορισμός για τα Χριστούγεννα. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο εάν όλοι μας μπαίνουμε σε διαδικασία τεστ. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κυρία Δουράνου, πραγματοποιούμε σήμερα και τον ΕΟΔΗ, την περιφέρεια Πελοποννήσου, πραγματοποιούμε ένα μοριακό τεστ για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας. Έχουμε καλέσει και τη δευτεροβάθμια γι' αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα και την πιθανότητα κάποιες και να ανιχνεύσουμε τον ιό και να προστατεύσουμε τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες των εκπαιδευτικών και όλους όσους έρχονται σε επαφή με εμάς. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι συνεχής. Αύριο, σήμερα γίνεται στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στο Ναύπλιο. Αύριο πάλι έχουμε μοριακό τεστ για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Κρανιδίου, αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Οπότε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τους εκπαιδευτικούς της επαρχίας Ερμιονίδας που είναι απομονωμένοι γεωγραφικά, ώστε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Συμμετέχουμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα εναντίον του ιού. Περιμένουμε με αγωνία και με ελπίδα και το εμβόλιο, ώστε να μπορέσουμε πλέον να μπούμε σε μια κανονική ζωή και να μπορέσουν τα σχολεία μας και εμείς να λειτουργούμε φυσιολογικά με ανοιχτά σχολεία, με τους μαθητές στις τάξεις και στα προάβλια. Η τελεσκαλία θα σταματάει την τελευταία μέρα, την Τετάρτη, κανονικά. Γίνεται μέχρι και την τελευταία μέρα μάθημα, κανονικά στις 5:20 το απόγευμα. Θα δοθεί και βαθμολογία. Θα αποσταλεί ήδη, αποστέλλεται μέχρι τώρα, θα αποσταλεί και σε όλα τα σχολεία η βαθμολογία του τριμήνου με email στους γονείς και θα συνεχίσουμε, ελπίζουμε να σταματήσει εδώ και να ανοίξουμε στις 8 για να μπορέσουμε να κάνουμε κανονικά διαζώσεις τα μαθήματά μας. Τα μηνύματα περιμένει να το δούμε γιατί τα μηνύματα δεν είναι και τόσο θετικά. Πάντως εμείς λαμβάνουμε όλα τα μέτρα και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα ώστε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τουλάχιστον τον εκπαιδευτικό κόσμο και τους μαθητές από τον ιό.